κάτι διαφορετικό όπως βλέπετε και από τον τίτλο. Θα μιλήσω γιατί δεν θέλω να παντρευτώ και γιατί δεν θέλω να κάνω παιδιά. Οπότε για να μην πολυλογώ, ξεκινάμε αμέσως με το βίντεο. Ο λόγος που κάνω αυτό το βίντεο δεν είναι για να προσβάλλω καμία μαμά, καμία μέλουσα μαμά, καμία μέλουσα νύφη, οτιδήποτε. Θα μιλήσω καθαρά για την άποψή μου και γιατί δεν θέλω εγώ να παντρευτώ και γιατί δεν θέλω εγώ να κάνω παιδιά. Όσον αφορά το γάμο, δεν θέλω να παντρευτώ γιατί πρώτον, τα έξοδα. Παιδιά, πόσα λεφτά πηγαίνουν σε έναν γάμο. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Μια γνωστή μου παντρεύτηκε και δεν ήθελα να παντρευτεί στην εκκλησία που ήταν γραμμένη, δεν ξέρω ακριβώς πώς πάει. Έπρεπε να πληρώσει την εκκλησία που της γειτονιάς της σαν πρόστιμο και να πληρώσει και την άλλη εκκλησία που θα παντρευόταν, κάτι σαν εγγραφή, κάτι τέτοιο. Δηλαδή ανώσια χρήματα για κάτι που υποτίθεται είναι... θα έπρεπε να είναι δωρεάν, μιας και αυτό είναι η εκκλησία. Δηλαδή οι παπάδες πληρώνονται από το κράτος, όχι από εμάς. Δηλαδή... το πόσα λεφτά φεύγουν σε αυτό το θρησκευτικό γάμο είναι απίστευτο, είναι παράλογο. Θεωρώ ότι τόση σπατάλη χρημάτων για μία μέρα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Όσες φορές και να μου το εξηγήσουν, δεν θα το καταλάβω ποτέ. Πάντα χαίρομαι για αυτούς που παντρεύονται και στο γάμο που πήγα πέρασα τέλεια και τους ευχόμαι τα καλύτερα εννοείται. Απλά δεν μπορώ να το καταλάβω. Φυσικά δεν υπάρχει μόνο θρησκευτικός γάμος, υπάρχει και ο πολιτικός. Okay, και θα μου πείτε ναι, και τα λεφτά είναι πολύ λιγότερα. Όντως, γιατί πληρώνεις μόνο ένα παράβονο, κάτι τέτοιο, το οποίο νομίζω είναι γύρω στα 50 ευρώ, 100. Πολύ λίγα σε σχέση με το θρησκευτικό γάμο. Εκεί πας με τα ρούχα που θες, πας με λιγότερο κόσμο και γενικά είναι πολύ πιο cool όλη η κατάσταση. Το θέμα είναι όμως τι γίνεται αν θες να χωρίσεις. Γιατί να πρέπει να πληρώσεις για να χωρίσεις. Δηλαδή, δύο άνθρωποι αποφάσισαν να χωρίσουν για δικούς τους λόγους και θα πρέπει να πληρώσεις το κράτος για να χωρίσεις. Για μια επιλογή ελεύθερη. Δηλαδή, βρήκα αυτόν, τον ερωτεύτηκα και ήθελα να τον παντρευτώ. Okay, αυτό είναι δικαίωμά μου. Αλλά το να το πω το ίδιο, δεν τον θέλω άλλο, θέλω να τον χωρίσω. Να πληρώσω. Να απίστευτο. Και τι γίνεται στην περίπτωση σε μια οικογένεια άπορη και ο άντρας να την βαράει τη γυναίκα και να πρέπει να πληρώσεις να χωρίσεις από ένα τέτοιο καθήκη. Ειλικρινά δεν μπορώ, δεν έχω λόγια να περιγράψω πόσο με νευριάζει αυτό το πράγμα. Θα μου πείτε τώρα μα γιατί να χωρίσουν και τα λοιπά. Είναι γεγονός ότι πάρα πολλά ζευγάρια, ειδικά σε αυτή την σύγχρονη εποχή, χωρίζουν. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό, έτσι είναι τα πράγματα, γιατί πλέον η γυναίκα έχει μια πιο ισχυρή θέση στην κοινωνία. Στη συνέχεια, τι θα αλλάξει άμα παντρευτώ, θα αλλάξει ο άνθρωπος που είμαι μαζί του? Όχι. Έτσι όπως τον πήρα, έτσι θα είναι και μετά από μια μέρα. Με τον Δημήτρη είμαστε μαζί 4 χρόνια, τα 3,5 συζούμε. Μαζί πληρώνουμε λογαριασμούς, μαζί πληρώνουμε σούπερ μάρκετ, μαζί κάνουμε δουλειές, μαζί κανονίζουμε τις διακοπές μας, μαζί κανονίζουμε και το μέλλον μας. Επίσης, πολλές παντρεύονται τον άλλον για να τον κρατήσουν κάπως, να δεσμευτούν μαζί τους. Αυτή η λογική είναι συνήθως όταν η σχέση δεν πάει καλά, όταν είναι, μάλλον πιο πιθανό όταν είναι ο άλλος άπιστος. Όταν είναι ένας άπιστος, θα είναι και άπιστος στο γάμο. Όχι μόνο στη σχέση, θα είναι και στο γάμο άπιστος. Οπότε δεν αλλάζει κάτι. Αδειάστε λίγο το μυαλό σας και μετά σκεφτείτε, θέλετε να παντρευτείτε. Αν παντρεύεστε για τους σωστούς λόγους, καλώς. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά το ότι θα αλλάξει η σχέση, θα τον κάνεις δικό σου, δεν ισχύει. Ο μόνος λόγος που βρίσκω τώρα για να παντρευτείς κάποιον είναι αν θέλεις να κάνεις ένα παιδί. Οι διαδικασίες για να αναγνωρίσεις ο πατέρας του παιδί είναι πάρα πολύ πιο εύκολες. Νομίζω αν δεν είστε παντρεμένοι πρέπει να περάσετε από τεράστια γραφειοκρατία, το οποίο όπως ξέρουμε στην Ελλάδα είναι λίγο χαμισέτα. Και αν θέλεις να αγοράσεις μια περιουσία μαζί, μόνο έτσι δηλαδή βρίσκω λόγο να παντρευτείς. Φυσικά δεν θέλω να καταστρέψω το όνειρα καμίας κοπέλας. Απλά θέλω να έχετε συνειδητοποιήσει γιατί θέλετε να παντρευτείτε. Φυσικά με τον Δημήτρη τα έχουμε συζητήσει αυτά άπειρες φορές και ευτυχώς βαδίζουμε στο ίδιο μονοπάτι προς την ίδια κατεύθυνση. Οπότε δεν έχουμε τέτοια θέματα. Τώρα, όσον αφορά τα παιδιά. Λοιπόν, τα παιδιά είναι άνθρωποι. Είναι πραγματικοί άνθρωποι, δεν είναι ένα κουκλάκι που το παίρνεις, το βαριέσαι και το πετάς. Δηλαδή, ούτε είναι σκυλί. Το σκυλί είναι μια μεγάλη ευθύνη, αλλά οι ανάγκες που έχει είναι πολύ πιο συγκεκριμένες από ότι μια ανθρώπινη ψυχή.
ένα μωρό ζητάει πολύ περισσότερη φροντίδα από ένα σκυλί. Ήδη καμιά φορά νιώθω ότι βαριέμαι σήμερα να βγάλω την Τζίλι βόλτα το σκυλί μου. Και λέω, πάω, σε παρακαλώ Δημήτρη, πήγαινε εσύ την Τζίλι γιατί δεν αντέχω. Αυτά δεν γίνονται από τη στιγμή που έχεις ένα παιδί. Πρέπει να είσαι 24 ώρες το 24ωρο έτοιμη για οτιδήποτε συμβεί στο παιδί σου. Το οποίο μου φαίνεται. Θαυμάζω όσες το κάνουν, ειλικρινά, αλλά εμένα μου φαίνεται. Δεν μπορώ να το κάνω. Ειλικρινά δεν μπορώ να με βάλω σε δεύτερη μοίρα και εγώ δεν είμαι διατεθειμένη να κάνω αυτή τη θυσία. Ειδικά σε αυτή την περίοδο που προσπαθώ να φτιάξω τη ζωή μου. Προσπαθώ οικονομικά να με φτιάξω, επαγγελματικά να με φτιάξω, σαν άνθρωπο να με κάνω καλύτερο άνθρωπο. Θέλω να ταξιδέψω, θέλω να ξυπνάω 3 ώρα τη νύχτα και να πάω βόλτα. Θέλω να πηγαίνω συναυλίες, όλα αυτά. Άμα είσαι ένα παιδί, δεν μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά. Θέλει να τα προγραμματίσεις, να κάπου να αφήσεις το παιδί, στη μαμά σου, τον μπαμπά σου, στη φίλη σου, δεν ξέρω κι εγώ τι. Άρα εγώ όλα αυτά δεν μπορώ να τα βάλω στην άκρη για να μεγαλώσω ένα παιδί. Θεωρώ προσωπικά ότι δεν είμαι όρημη, δεν έχω τα μυαλά ενός σοβαρού ενήλικα. Τώρα έφτιαξα τη διατροφή μου, μένω 4 χρόνια με τον Δημήτρη και τον τελευταίο μήνα, 1,5 μήνα έχουμε φτιάξει τη διατροφή μας. Πιο πριν τρώγαμε κάθε μέρα σουβλάκι και όταν βαριόμαστε το σουβλάκι τρώγαμε γκουτς ή πίτσα. Το οποίο δεν μπορείς να το κάνεις αν έχεις παιδί. Το οικονομικό θέμα. Δεν δέχομαι να ακούω ότι ένα παιδί χρειάζεται μόνο αγάπη. Ένα παιδί δεν χρειάζεται μόνο αγάπη. Ποιος θα πληρώσει τις πάνες, ποιος θα πληρώσει τη διατροφή του. Γιατί το να τρως σωστά και υγιεινά είναι ακριβό. Δεν είναι φτηνό. Το έχω καταλάβει τον τελευταίο 1,5 μήνα που τρώω σωστά. Ωραία. Το παιδί σου θέλει γιατρούς. Θέλει φάρμακα. Θέλει ρούχα. Γιατί τον μεγαλώνει ένα εβδομάδα. Όλα αυτά είναι λεφτά και είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Με τη δουλειά που κάνω εγώ και με τη δουλειά που κάνω ο Δημήτρης, δεν έχουμε δηλαδή την οικονομική άνεση να μεγαλώσουμε ένα παιδί άνετα. Να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι με τη ζωή μας. Για να μεγαλώσουμε π.χ. εμείς ένα παιδί, θα είναι μεγάλη θυσία. Θα πρέπει να θυσιάσουμε πάρα πολλά πράγματα για να μεγαλώσουμε ένα παιδί. Γιατί να ζοριστούν 3 άτομα από τη στιγμή που δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει, δεν ξέρω. Οι περισσότεροι γύρω μου έχουν μια κολοδουλειά με 500 και 600 ευρώ. Δεν μπορείς να μεγαλώσεις ένα τρίτο άτομο με 500 και 600 ευρώ. Ειλικρινά δεν γίνεται. Όσες θυσίες και να κάνεις, κάποιος δεν θα είναι ευτυχισμένος. Και το θέμα είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί και να είστε όλοι ευτυχισμένοι. Μαμά, μπαμπάς, παιδί. Παιδιά, ξέρω. Πρέπει να είναι όλοι ευτυχισμένοι. Όταν κάποιος δεν είναι ευτυχισμένος, υπολειτουργεί και πέφτει το βάρος στον άλλον. Είτε είναι το παιδί, είτε είναι η μαμά, είτε είναι ο μπαμπάς. Και ο τελευταίος λόγος που δεν θέλω να κάνω παιδί είναι ότι θεωρώ προσωπικά για να μεγαλώσει ένα παιδί πρέπει να έχει ζήσει κάποια πράγματα. Τι πράγματα έχει ζήσει μέχρι τα 30 σου, πόσα είναι αυτά τα πράγματα που έχει ζήσει. Π.χ. τώρα εγώ τι έχω κάνει. Έχω τελειώσει το σχολείο, έχω δουλέψει, έχω πάει κάνει 2 ταξιδάκια. Αυτό. Δεν έχω ζήσει τη ζωή μου, δεν ξέρω τι πάει να πει η καριέρα, δεν ξέρω τι πάει να πει να εξερευνήσω όλο τον κόσμο. Τι θα μεταδώσω εγώ σε αυτό το παιδί. Δεν μου φαίνεται επαρκής αυτό για να μεγαλώσω σε ένα άτομο. Πιστεύω ότι ένα παιδί πρέπει να θαυμάζει τους γονείς του. Εγώ δεν νιώθω ότι είμαι σε αυτή τη θέση να με θαυμάσει ένα παιδί. Ωραία. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί να κάνω ένα παιδί αφού δεν έχω να του δώσω, να του μεταδώσω εμπειρίες δικές μου. Και επίσης, οι καλύτερες συμβουλές βγαίνουν από τις εμπειρίες. Αν εγώ δεν έχω ζήσει, τι συμβουλές θα δώσω στο παιδί μου. Οπότε ναι, θεωρώ ότι μέχρι τα 30 είναι πάρα πολύ μικρή ηλικία για να κάνει κανείς παιδί. Ξέρω ότι βλέπουν πάρα πολλές μανούλες και είναι μανούλες που μου στέλνουν και τα παιδιά τους και ότι με βλέπουν κλπ. Και εννοείται ότι χαίρομαι για όλες τις μανούλες και όλες τα έχουν καταφέρει και έχουν βάλει ισορροπίες στη ζωή τους. Αλλά αυτές τις μανούλες χαίρομαι εγώ που έχουν καταφέρει να βρουν ισορροπία ανάμεσα στον εαυτό τους και στο παιδί. Και ότι δεν είναι ο μόνος τους στόχος γάμος και παιδιά. Όταν ακούω σκέτο γάμος και παιδιά, με τρελαίνει. Όταν ακούω όμως θέλω να κάνω τη ζωή μου, θέλω να ταξιδέψω, θέλω να κάνω και ένα παιδί, θέλω και να παντρευτώ, τότε είναι αμέσως ναι, ξέρει τι θέλει στη ζωή της. Όμως λοιπόν, εγώ δεν πρέπει να κρίνω μανούλες και νυφούλες, έτσι και αυτές. Δεν πρέπει να κρίνουν τις κοπέλες που δεν θέλουν να κάνουν παιδιά ή να παντρευτούν. Γιατί όσες φορές έχω κάνει συζήτηση και λέω δεν θέλω να κάνω παιδί ή δεν θέλω να παντρευτώ, μου λένε είσαι μικρή ακόμα, θα αλλάξεις ονόμη. Γιατί? Το είπες ποτέ στην κοπέλα που είναι 18 χρονών που θέλει να παντρευτεί, της είπες ποτέ θα αλλάξεις γνώμη όταν μεγαλώσεις? Όχι, γιατί είναι δεδομένο ότι θα παντρευτείς και ότι θα κάνεις παιδιά. Τελείωσε το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε.
να. Και ας μην είστε τις ίδιες άποψεις, ας μην πιστεύετε αυτά που λέω. Απλά να σας άρεσε που ακούσατε και κάτι διαφορετικό. Μην ξεχάσετε να με βρείτε στο Facebook, Twitter, Instagram και Snapchat. Και αυτά. Θα τα πούμε στο επόμενο. Bye! Α, και κάτι τελευταίο. Ότι αν ποτέ θελήσω να κάνω παιδί, νομίζω θα θέλω να υιοθετήσω. Υπάρχουν τόσα παιδιά που έχουν ανάγκη από γονείς και αγάπη και ένα σπίτι να νιώσουν δικό τους, που νομίζω αυτό θα το προτιμούσα από το να κάνω ένα δικό μου παιδί. We'll be right back.